Για να μας το πούνε, να ξεκινήσουμε από παιδεία. Η παιδεία δεν τελειώνει ποτέ να έχει θέματα. Και να έχει και συγκρούσεις. Να λύνεται και κανένα. Και να λύνεται και κανένα. Θέματα υπάρχουν να λύνονται. Λύνουμε. Για να δούμε τώρα τι έχετε λύσει. Πάμε λιγάκι να ξεκινήσουμε από... Ακούστηκαν πολλά από το πόρισμα της Επιτροπής Διαλόγου. Το θέμα είναι να μας πείτε ότι ποια από αυτά είναι στη σκέψη του Υπουργείου να γίνουν αλλαγές και αν αυτές οι αλλαγές και πότε θα γίνουν αυτές οι αλλαγές. Ναι. Κοιτάξτε, ακόμα δεν έχουμε καταλήξει σε αυτά που θα υιοθετήσουμε ή σε αυτά που χρειάζονται μία διαδικασία διαβούλευσης με τους φορείς, με αυτούς που είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι. Αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Ένας διάλογος γίνεται για να ανοίξει συζήτηση σε σοβαρά θέματα που ταλανίζουν την παιδεία. Δεν γίνεται για να κλείσει συζήτηση. Ο Εθνικός Διάλογος, λοιπόν, η Επιτροπή μας παρέδωσε ένα πόρισμα με εισηγήσεις σημαντικές, εισηγήσεις οι οποίες θέλουν δουλειά ακόμα, θέματα τα οποία άμεσα μπορούν να υιοθετηθούν και θέματα τα οποία χρειάζονται μεσοπρόθεσμη και άλλη συζήτηση κλπ. Ναι, τα άμεσα ποια είναι που βλέπετε ότι αυτά είναι σωστά? Κοιτάξτε, αυτό που είναι το μεγάλο για να πούμε για την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μετά για τα δικά μου, είναι ότι πρέπει να αναμορφωθεί ο χώρος γυμνασίου-λυκείου, η σχέση γυμνασίου-λυκείου. Δηλαδή πρέπει να σταματήσει το σύστημά μας να είναι τόσο επικεντρωμένο στις εξετάσεις. Στατικό κέντρο, ναι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δουλεύουμε, κυρίως ο Υπουργός που είναι η αρμοδιότητά του, και στο οποίο θέλουμε να δώσουμε και βάσει των εισηγήσεων του Εθνικού Διαλόγου να καταθέσουμε μία πρόταση. Δηλαδή, το να μειωθεί η ύλη των βιβλίων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, τα παιδιά έχουν καταντήσει να διαβάζουν παπαγαλία γιατί δεν προλαβαίνουν να αφομοιώσουν τόση ύλη την οποία έχουν. Το να αναμορφωθεί το θέμα των εξετάσεων τρίμηνα ή τετράμηνα στο γυμνάσιο, αντί να έχουμε τρίμηνα που τα παιδιά από την ώρα που πάνε, πριν ο καθηγητής προλάβει να δει πώς είναι τα παιδιά, τι είναι, έχουμε εξετάσεις. Άρα να γίνει τετράμινο. Να γίνει τετράμινο. Δηλαδή, όχι στην ουσία αν πρέπει να είναι εξεταστικό κέντρο, αλλά... Κοιτάξτε, αντί να του δώσω περισσότερο τρόπος, χρόνο είναι η αλλαγή σας. Υπάρχει και η σκέψη, γι' αυτό σας λέω, είναι συζήτηση, είναι θέμα να ανοίξει συζήτηση. Υπάρχει και η σκέψη να γίνεται περιγραφική αποτίμηση του μαθητή, βαθμολογία. Να μην είναι... Δηλαδή, ναι, ναι. Αλλά, να τουλάχιστον, μην είναι σαν αριθμός. Ακριβώς. Αλλά τουλάχιστον να φύγουμε από αυτό το τρίμηνο που καταπιέζει και τους καθηγητές, όχι μόνο τους μαθητές. Και μετά είναι το θέμα του λυκείου. Δηλαδή, το λύκειο πρέπει να πάψει να είναι ο διάδρομος για το πανεπιστήμιο. Να είναι δηλαδή ένας χώρος αναμονής που σε αυτή την αναμονή ένας μαθητής στην ουσία δεν παίρνει τίποτα άλλο παρά άγχος για να ετοιμαστεί για τις εξετάσεις. Αυτά είναι τα μείζωνα θέματα. Άρα λοιπόν να περιμένουμε και αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια και αν είναι από πότε. Κοιτάξτε, για τον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια δεν μπορεί να γίνει με αυτοματισμούς και χωρίς να είναι πάρα πολύ καλά δουλεμένο το σχέδιο. Δεν πρόκειται λοιπόν να υπάρξει ευνηδιασμός, δεν πρόκειται να επιβληθεί ένα άλλο σύστημα στο οποίο να μην υπάρχουν μαθητές που να έχουν τουλάχιστον 2 χρόνια μπροστά τους, άρα δεν πρόκειται να γίνει τα επόμενα 2 χρόνια, ένα διάστημα 2 χρόνων για ακόμα να αφομοιώσουν. Ακόμα και αν ανακοινωνόταν σήμερα, δεν πρόκειται να αφορά υποψήφιους των επόμενων 2 ετών, έτσι. Το άλλο μεγάλο θέμα που είναι προς συζήτηση και θα έχουμε και συζήτηση σήμερα στη Βουλή, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για την τριτοβάθμια πια. Μπήκαμε, λίγο μισό λεπτό. Μπήκαμε στα πανεπιστήμια. Ναι. Ο Γιάννης μπήκε στο πανεπιστήμιο, εγώ μπήκα στο ΔΕΗ. Ναι. Εσείς μου έχετε τάξει εμένα, ναι. Ότι πρώτον πάω να είμαι ΔΕΗ. Θα ονομάζομαι Πανεπιστήμιο Εφημνωσμένων. Δεν ξέρω τι. Ναι. Να πάμε σε αυτό σιγά σιγά. Ακριβώς αυτό να δω. Δηλαδή. Ναι. Και τα έχετε τάξει αυτά. Έχετε πει, ας πούμε, ότι η δουλειά που γίνεται στα ΤΕΗ πρέπει να αναβαθμίσουν το ρόλο τους κλπ. Προσέχτε. Αυτός ο διαχωρισμός τι σημαίνει? Ναι, τάξει. Ένας υπουργός δεν είναι ούτε για να τάζει ούτε για να μην τάζει.
Αναβάθμιση, αναβάθμιση των ΤΕΗ χρειάζεται οπωσδήποτε. Και τι λέμε αναβάθμιση των ΤΕΗ? Υπάρχουν ΤΕΗ, τμήματα των ΤΕΗ, τα οποία είναι εισάξια των πανεπιστημιακών τμήματων και μερικές φορές και καλύτερα. Αναβάθμιση των ΤΕΗ σημαίνει ότι έχουμε, για να είναι πανεπιστημιακό ένα ίδρυμα, ένα τμήμα, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκπονεί αυτόνομα διδακτορικά, διδακτορικές διατριβές. Λοιπόν, ένα λεπτό. Αυτά όλα δεν γίνονται αυτόματα. Η συζήτηση που έχουμε ανοίξει για την τριτοβάθμια, για να μην το επικεντρώνουμε ΤΕΗ πανεπιστήμια, είναι ο ενίος χώρος εκπαιδευτικών ιδρυμάτων έρευνας. Εάν θέλουμε αυτή τη μάχη της κρίσης να τη δώσουμε όλοι μαζί και να πάμε κάπου, ειδικά σε ό,τι αφορά την ανώτατη εκπαίδευση, εκεί πρέπει να συσπηρωθούν οι δυνάμεις. Έχουμε ερευνητικά κέντρα που παράγουν έρευνα καταπληκτική, η οποία δεν επικοινωνεί με την έρευνα που παράγουν τα ανώτατα ιδρύματα. Άρα ενιαίος χώρος εκεί. Στο πλαίσιο αυτού του ενιαίου χώρου, ένα λεπτό, προσέχτε, γιατί ειλικρινά το λέω, σε αυτή τη χώρα επικεντρώνονται μέτωπα, δημιουργούνται μέτωπα ανταγωνισμού, ενώ θέλουμε να κάνουμε το ακριβώς αντίθετο. Σε αυτή τη συζήτηση του ενιαίου χώρου πρέπει να μιλήσουν και τα ΤΕΗ και τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα. Και τα ΤΕΗ, γιατί δεν επικεντρώνεται εκεί η συζήτηση. Δεν είναι θέμα ανταγωνισμού με τα πανεπιστήμια. Είναι να δούμε αυτό που λέτε, γιατί εγώ αν έχω για κάτι αισθάνομαι δεσμευμένη, είναι ότι ο νέος ή η νέα που μπαίνει είτε στο πανεπιστήμιο είτε στο ΤΕΗ πρέπει να έχει τις ίδιες δυνατότητες και κυρίως την ίδια, το ίδιο επίπεδο μόρφωσης. Στα ΤΕΗ πρέπει να ξεχωρίσουμε. Πώς θα γίνει αυτό να έχει το ίδιο? Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Όχι το ίδιο. Συγγνώμη, το ίδιο επίπεδο. Όχι το ίδιο. Τα μένα είναι τεχνολογικής κατεύθυνσης και πρέπει να ορίσουμε σε αυτή τη χώρα τι εννοούμε τεχνολογικής κατεύθυνσης. Γιατί βλέπουμε και τμήματα στα ΤΕΗ τα οποία είναι ίδια ακριβώς με τον πανεπιστημίων. Όχι μόνο αυτό, κύριε Αναστασίου. Ναι. Βλέπουμε τμήματα τα οποία στην ίδια πόλη, με απόσταση πολύ μικρή, ακριβώς, χιλιομετρική, είναι ίδιο, έχουν ίδιο αντικείμενο. Πρέπει να συζητήσουμε γιατί για αυτά. Κάθε προκατοχό σας. Ναι. Όταν προερχόταν λοιπόν και γινόταν υπουργός παιδείας ή υφυπουργός, έφτιαχνε και ένα ΤΕΗ από την πόλη που ήταν η καταγωγή του. Και έχω γεμίσει, γιατί ήθελε να φτιάξει και την εκλογική του πελατεία και να πει: εγώ σας έφτιαξα και ένα ΤΕΗ, σας έφτιαξα και ένα τμήμα. Που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα για το ρόλο που επιτελεί το συγκεκριμένο αυτό τμήμα. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνουν αλλαγές και σε τέτοιο επίπεδο. Βέβαια πρέπει. Άρα θα κλείσετε. Θα αλλάξει ο χάρτης. Θα κλείσετε τμήματα. Κοιτάξτε. Θα κλείσετε. Θα σας πω ένα πράγμα. Πριν να φτάσουμε στο κλείσιμο τμήματων, πρέπει να δούμε ορθολογικά, γιατί εκεί είναι ο ορθολογισμός. Δεν είναι σχέδιο Αθηνά, κυρίου Αρβανιτόπουλου, έμπαζε, έβγαζα πινέζες από το χάρτη, ανάλογα με το τι πιέσεις είχα. Ποια είναι αυτά τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία... Κάνετε που καλύπτονται και λοιπά. Ναι, και κυρίως ποια βοηθάνε στην παραγωγική ανασυγκρότηση αυτής της χώρας. Όχι... Ποια είναι, προσέχτε, όχι ποια βοηθάνε, δηλαδή μόνο αυτά που βοηθάνε, αλλά ποια, ναι, ακριβώς, ναι, συγγνώμη το παίρνω πίσω, ήτανε, ποια δηλαδή σε μια εθνική στρατηγική για την έρευνα έχουν πραγματικά, έχουν ρόλο και δίνουν και προοπτική σε αυτούς τους νέους ανθρώπους. Άρα αυτό που μας χρειάζεται πρώτα απ' όλα είναι μια εθνική στρατηγική για την έρευνα. Και τι είδους έρευνα θέλουμε και τι είδους εκπαίδευση θέλουμε στην ανώτατη παιδεία. Για να φτάσουμε στο αν πρέπει να κλείσουν τμήματα. Για μένα να σας πω κάτι, δεν θα χρειαζόταν να κλείσει και κανένα. Αρκεί να γίνει ορθολογικός καταμερισμός. Δηλαδή, αν έχουμε δύο τμήματα, γιατί μου τυχαίνει να το βλέπω, διοίκηση επιχειρήσεων ας πούμε, και στο πανεπιστήμιο και στο ΤΕΗ στην ίδια πόλη. Είναι ορθολογικό αυτό το πράγμα? Και αυτά τα δύο τμήματα είναι λειτουργικό? Μαθαίνουν τα ίδια πράγματα. Δηλαδή θέλω να πω το εξής. Είναι αυτό ακριβώς. Να δούμε... το πρόγραμμα σπουδών τους αυτό είναι ακριβώς. Το ίδιο. Άρα λοιπόν σε αυτό που φτάνετε, αν θα γίνει αυτόματα να έχουν αυτόνομο διδακτορικό και αυτά, ποιο κοιτάμε πρώτα? Το πρόγραμμα σπουδών.
τι γνωστικό πεδίο καλύπτει ένα τμήμα. Είναι γνωστικό πεδίο, έχει να κάνει με επιστήμη, έχει να κάνει με επαγγελματική εξειδίκευση. Γιατί στα ΤΕΗ έχουμε και αυτά. Και να ορίσουμε επιτέλους τι εννοούμε τεχνολογική εκπαίδευση. Άρα λοιπόν δεν γίνονται αυτόματα αυτό. Αυτό όμως που θέλω να πω, επειδή μου είπατε να λύνεται και κανένα πρόβλημα, ναι, θα ήθελα να και πω εσείς ότι... το λέτε, φαντάζομαι, ναι, το λέτε, ναι, ναι, όχι, κάποιοι άνθρωποι καταλαβαίνουν, αρκεί να ακούγονται, γιατί δεν ακούγονται. Τέλος πάντων, ναι, ας μην ακούγονται, αρκεί να τα ζουν οι λίγο άνθρωποι. Ναι. Λοιπόν, για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια... Έχουμε υποτροφίες και δεν έχουμε μόνο τους μεταδιδάκτορες, ούτε μόνο για απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας. Έχουμε επιτέλους υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικού. Είναι ικανά τα ποσά να τους κρατήσουν εν ζωή? Κοιτάξτε, μία υποτροφία η οποία είναι της τάξης από 800 μέχρι 1000 ευρώ. Το μήνα είναι. Το μήνα. Είναι βοήθεια. Νομίζω ότι είναι ένα καλό. Είναι όλα τα προγράμματά σας για τέτοιου ύψους. Είναι για 3 χρόνια. Για 3 χρόνια. Για 3 χρόνια. Πόσο σας αφορά? Και έχουν, κοιτάξτε, τώρα θα σας πω κάποιο νούμερο και θα κάνω λάθος. Δεν θέλω, αλλά το αφορά... μέγεθος, τάξη μεγέθους. Ναι. Μιλάμε για 1000 ή μιλάμε για 10.000. Κοιτάξτε, στο σύνολο αυτών που θα υποφεληθούν από τις υποτροφίες, ναι, ναι, όλων των ειδών, είναι περίπου 20.000 άτομα. Κοιτάξαμε να είναι υποτροφίες βάθους, δηλαδή να μην είναι αυτό το χρόνο και μετά να μην υπάρχει τίποτα. Το θέμα είναι να μην φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πράγμα. Κοιτάξτε, το να μην φεύγουν και να εγκαθίστανται στο εξωτερικό. Γιατί να πάει ένας νέος άνθρωπος για 1-2 χρόνια στο εξωτερικό δεν είναι κακό. Αλλά το θέμα είναι να μην εγκαθίστανται. Αυτό έχει νόημα, δηλαδή μπορείς να κρατήσεις ένα νέο άνθρωπο εδώ όταν του δώσεις την προοπτική ότι μπορεί να ενταχθεί, μάλιστα, σε ένα χώρο, ότι δεν είναι περιθωριοποιημένος. Αυτό είναι το γενικότερο θέμα εργασίας, της αγοράς εργασίας και για τους ερευνητές έχει μεγαλύτερη για αυτούς. Ναι. Γιατί χωρίς καθηγητές, και το ξέρετε πάρα πολύ, ναι, καλά, βέβαια, δεν βέβαια κάνουμε τίποτα. Τι θα γίνει με τις περίφημες προσλήψεις των αναπληρωτών? Ναι. Κοιτάξτε, όπως έχει δεσμευτεί ο Υπουργός το Σεπτέμβριο, και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα του Υπουργείου, να ανοίξουν για πρώτη φορά τα σχολεία κανονικά, να είναι οι καθηγητές στις θέσεις τους, να είναι τα βιβλία εκεί που πρέπει να είναι και να τελειώνουμε με αυτή την υπόθεση που γινόταν κάθε χρόνο και πριν από την κρίση. Ναι, το ξέρουμε ότι γινόταν. Και δεν άνοιγαν, ναι, τα σχολεία πριν από την κρίση, λόγω πελατειακών σχέσεων. Έμπαιναν, έβγαιναν από τους καταλόγους οι αναπληρωτές. Το θέμα όμως είναι οι προσλήψεις. Θα προσλάβετε λιγότερους? Όχι, θα προσληφθούν ακριβώς οι ίδιοι με πέρσι, ακριβώς, αλλά αυτό είναι ίδιοι, πιο αρμόδιος να μην λέω ακριβώς οι ίδιοι. Λοιπόν, θα προσληφθούν, ναι, όχι, γιατί πρέπει κανείς να προσέχει τι λέει. Παρερμηνεύονται. Για αναπληρωτές συζητάμε. Ναι, για αναπληρωτές. Αναπληρωτές δεν υπάρχει. Από το 2017, από το Γενάρη, ναι, θα αρχίσουν οι προσλήψεις κανονικά καθηγητών, ΑΣΕΠ, μόνιμων. ΑΣΕΠ. Θα ανοίξει ο ΑΣΕΠ μετά από χρόνια. Μάλιστα. Και πρέπει να γίνει αυτό και για τους αναπληρωτές που είναι χρόνια, αλλά και για τους νέους πτυχιούχους. Δηλαδή, πρέπει να γίνουν προσλήψεις. Όχι μόνο για την εκπαίδευση, αλλά και για την, μάλιστα, ίδια, για το ίδιο το προσωπικό, το εκπαιδευτικό που υπάρχει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν.